έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση του προγράμματος Interreg Balkan Mediterranean 2014-2020. Κύριε Κιάνα, δύο λόγια γι' αυτό. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Το πρόγραμμα αυτό, καταρχάς να πούμε ότι έχει στρατηγικό χαρακτήρα. Είναι μια πρόσκληση η οποία έχει βγει αποκλειστικά για συγκεκριμένους εταίρους. Μέσα σε αυτούς είναι και η Δυτική Μακεδονία. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε έρθει σε επαφή τόσο με τη δομή του Interreg όσο και με το Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι ώστε να σχηματοποιήσουμε μια πρόταση που να ικανοποιεί τόσο το κομμάτι της μετάβασης όσο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της περιφέρειάς μας. Καταφέραμε να κλειδώσουμε έναν προϋπολογισμό συνολικό γύρω στα 4 εκατομμύρια για την πρόταση αυτήν, από τα οποία σχεδόν τα 2 εκατομμύρια θα καλυφθούν από την Δυτική Μακεδονία, από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η πρόταση βασίζεται στο κομμάτι, όπως ανέφερα, του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και στην αξιολόγηση των δικτών που μπορούν να προκύψουν μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, συμπεριλαμβάνοντας και κομμάτι κυκλικής οικονομίας. Για να γίνω πιο κατανοητός, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ως τώρα αυτό που... όταν κοιτούσαμε το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα μιας επένδυσης ή μιας επιχείρησης, αυτό που ουσιαστικά ψάχναμε είναι την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου, των εγκαταστάσεων και των οχημάτων που αυτήν έχει. Τώρα μπαίνουμε και στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού και ουσιαστικά προσπαθούμε να δούμε δείκτες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και στην κατεύθυνση αυτή. Σκέψεις μας μέσω του προγράμματος είναι να η περιφέρειά μας να εγκαταστήσει κάποια data centers, δηλαδή να υπάρχουν κάποιες εγκαταστάσεις όπου θα μπορούν να δίνουν σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς υπολογιστική ισχύ και μέσω αυτών των μηχανισμών, επειδή εκλείεται θερμότητα για να μην πηγαίνει χαμένη, εκεί πάμε στο κομμάτι της κυκλικής οικονομίας, να μπορεί αυτή η ενέργεια, να μην πηγαίνει, η θερμότητα να μην πηγαίνει χαμένη και να διοχετεύεται στις εγκαταστάσεις που θα εγκατασταθούν αυτά τα συστήματα. Και από εκεί και πέρα να αξιολογήσουμε αν αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας δώσει συγκεκριμένους δείκτες, έτσι ώστε, όπως έχουμε τον ΚΕΝΑΚ για τα κτίρια, έτσι και ο ψηφιακός μετασχηματισμός να αποκτήσει κριτήρια περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος.